Χθες βρίσκεται στη Λάρισα ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που το πέρασμά του από την πόλη μας μόνο καλές αναμνήσεις μπορεί να έχει. Φυσικά μιλάμε για τον Γκμέτσεκ, τον Πολωνό ποδοσφαιριστή που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην πόλη μας και ετοιμάζεται για τις διακοπές του. Αλλά ας δούμε όμως τι είπε ο μεγάλος Πολωνός ποδοσφαιριστής, τον Γιάννη Καλογιάννη. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, μια μεγάλη ιστορία, ένα μεγάλο όνομα, ο Καζιμίρ Γκμέτσεκ. Ό,τι πιο καλύτερο είχε να επιδείξει το λαρισινό ποδόσφαιρο στα τελευταία χρόνια. Βρίσκεται εδώ και 2-3 μέρες στη Λάρισα, θα παραμείνει λίγο ακόμα καιρό. Βρισκόμαστε στο σπίτι του βοηθού του Στρεϊλάου και τώρα προπονητή του Νίκου Δουτσιάκου. Κοντά μας έχουμε τον Καζιμίρ Γκμέτσεκ και τον Νίκο Δουτσιάκο, ο οποίος φυσικά θα κάνει χρέη διερμηνέα. Καζιμίρ, καλώς όρισες στη Λάρισα. Ευχαριστώ. Πες μας, ποιος είναι ο σκοπός εδώ του ερχομού σου? Ήρθα με άδεια. Ήθελα να στέλνω μια поздравить кибицов. Και θα ήθελα ακόμα μια φορά να χαιρετήσω όλους τους φιλάθλους. Του ζενιέ από μια λίγη. Οι οποίοι δεν με ξεχάσανε. Δίψα, έδωσα σα. Λάρισα, ξέρετε, поздравляли. Και όποτε, και όταν πέρναγα μέσα στην πόλη της Λάρισας, όλοι με χαιρετούσαν και με καλά λόγια με υποδεχτήκανε. Οι Λαρισαίοι φίλαθλοι θα ήθελαν να μάθουν πολλά για τον Γκάζιο. Τελευταία πού αγωνιζόταν, τι έκανε, σε ποια ομάδα βρίσκονταν? Κιμπίτσε Λαρίσι, μη χτυπήσει να βγει δούζο ο Τσίμπι, η Τζέ Γκράου είσαι ωστάτνιο. Να, ωστάτνιο τσίλα τα γκράου είναι σούτρα τα Κίκερ. Τα τελευταία τρία χρόνια έπαιζα στην Κίκερ Στουτγκάρτ. Του Ριφσέτ, το οποίο σε λίγη. Η οποία ομάδα ανέβηκε στην Αλφα Εθνική. Ο Βέτνιο γκράου Οφενμπουργκ. Τώρα τελευταία έπαιζα στην ομάδα του Οφενμπουργκ. Η Πορασμόβια Οφενμπουργκ. Να μου δώσει απάντηση το Φτόρκου, τσι ίσως θα στάνε τα νουσίνια. Μετά από κάποιες επαφές που είχα με την ομάδα του Offenburg, μου είπαν ότι να απαντήσω μέχρι την Τρίτη αν θα συνεχίσω ή θα σταματήσω. Δηλαδή ενδέχεται, αν πει όχι, στη γερμανική ομάδα να μείνει ελεύθερος. Znaczy, że jeżeli powiesz nie, drużynie Offenburgu, jesteś wolny? Jestem wolny. Ναι, είμαι ελεύθερος. Πολλοί χαρακτήρισαν τη φυγή του Γκμέτσεκ από τη Λάρισα. Τη φυγή, ας το βάλουμε εισαγωγικά, γιατί κάπου δεν τα βρήκε και έφυγε ο παίχτης. Τη χαρακτήρισαν τότε έγκλημα. Σήμερα πόσο χρόνο είναι ο Γκάζιο και αν πιστεύει ότι μπορεί να παίξει στη φετινή Λάρισα? Για το χωριό του, το ντουζο και πίτσο που γελίζει το πιο μορδέρστο, το οτσέντο της Λάρισης. Νο τέρας, η λέλα δμάς, εγγελί μίσης, γε μόζε γεστη γράτς. Να πέβνω εσέ δύο λάτα μόζε πογράτς, πονίβας κέλνιε. W pierwszej lidze gra Olsen z Danii, który ma 39 lat. Gra zawodnik w trzeciej lidze, który walczy teraz o wejście do drugiej, 42 lata. Są Bux Miller, który gra w Remem, 39 i nie ma problemu. Jeżeli jest kondycja, a na pewno ja się czuję tak kondycyjnie dobrze, to nie ma problemu grać. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι μπορώ να παίξω ακόμα δύο χρόνια, όπως αυτή τη στιγμή παίζουν στην Γερμανία, όπως ο Όλσεν, ο οποίος είναι 39 χρονών, παίζει στην Αλφα Εθνική. Υπάρχει παίκτη στη Γάμα Εθνική, ο οποίος είναι 42 χρονών, η οποία ομάδα τώρα ανεβαίνει στην Β' Εθνική. Το θέμα είναι στην φυσική κατάσταση και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να μπορέσω ακόμα να αγωνιστώ. Εάν η διοίκηση ΕΛ το έκανε επίσημη πρόταση, θα τη δέχονταν? Jeżeli by ci dali propozycję zarząd Larysy, przyjąłbyś ją? No po zastanowieniu bym musiał zobaczyć, ponieważ jeszcze są Mistrzostwa Świata Weteranów w Danii od 20 lipca, na które zgłosiłem, że będę jeszcze gotowy do grania. Οπωσδήποτε θα έπρεπε να το σκεφτώ, γιατί αυτή τη στιγμή, τις 20 Ιουλίου, έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα παλεμάχων στη Δανία, στο οποίο εγώ θα συμμετάσχω και οπωσδήποτε μετά από κάποια σκέψη μπορούσα να το συζητήσω. Τόσο καιρό που ήταν στη Γερμανία, θυμόταν τη Λάρισα, διάβαζε κάτι για την ΕΛ? Τι δεξιά σου το πεις, ρε Φένια, παμιντάζεις να Λαρίσα, κοιτάζεις? Ζάψε πατσέμεν βενίκη, τώρα εμείς θέμα για γκρά. Πάντα παρακολουθούσα τα αποτελέσματα, σε ποια βαθμολογική θέση είναι, πώς παίζει, πάντα παρακολουθούσα. Zawsze patrzyłem, jak grają, które miejsce, czy jakby cię grali w UEFA, czy w Pucharach blisko, to bym na pewno przyjechał. Czy οπωσδήποτε, αν θα έπαιζαν στα κύπελα Ευρώπης κάπου κοντά, οπωσδήποτε θα ερχόμουν και θα την έβλεπα.
Πριν ο Κάζιο μας είπε ότι θα μπορούσε και τώρα ακόμα να παίξει στην ΑΕΛ. Ας τα αφήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο αφού το πιστεύει ο ίδιος και για μας είναι αποδεκτό. Κάποιοι παλιοί παράγοντες της ΑΕΛ, ίσως και τωρινοί, είχαν χθες το βράδυ είχαν κάποιες συζητήσεις σχετικά με το θέμα του προπονητή. Να αναλάβει κάποιο πόστο προπονητή στην ΑΕΛ, ίσως σε εθνικές ομάδες. Τι θα έλεγε γι' αυτό? Στον κοβεζαζόν του Τσομπιού, η Μόσνα ή τεραστή τσασόν, μια ήταν ακόμη δεξίζει και σε αυτό το τσέτη τρενέρα, μου πει, αλλά για κοιος πως το τρενέρα, δεν είναι φαματόρσκη γκρουζίνα, βιβιόρου ταλέντου, ή τάκη σπρέβα. Να πέρνω, το τσέπα που έζει, που σου κάζει, να πέρνω, για μην ζώσταω, ψέτεν βλαρίσια, να πέρνω, μην θες τα κύριο ρόβι, που μην σου κάω ταλέντου, ή... Οπωσδήποτε λέει, πρέπει να ψάξουμε τέτοια υπόθεση, αλλά οπωσδήποτε αν έμενα τότε στη Λάρισα, σίγουρα σήμερα θα έκανα αυτή τη δουλειά να κοιτάω για ταλέντα, να ψάχνω και οπωσδήποτε θα ήταν ευχαριστή αυτή. Γιατί έφυγε τότε από τη Λάρισα? Τα τσέκο πισέλες, βγήκε ευχαριστή τη Λάρισα. Νοι ψέτ κοντάκτ, κόντερ κοντράκτου, ρασμαδιάν ζαζόντεν, η ζαζόν είναι που ζητεντοβάνε. Πριν να λήξει το συμβόλαιό μου, είχα κάποια συζήτηση με το συμβούλιο διοικητικό, αλλά το διοικητικό συμβούλιο ακόμα δεν είχε πάρει κάποια απόφαση. Η τέντια δώσταν το ζαπλωσένι των ερέφου που είχαν να σπράβδιαν ή ήταν κυκέρσιζαν ψηλάτα. Και εκείνη την εποχή είχα κάποια πρόταση από την Kickers, πήγα, δοκιμάστηκα και υπέγραψα ίδια. Να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Έκανε προπόνηση με την ΑΕΛ αυτές τις μέρες ο Κάζιο. Είσαι τρενοβάζεις, δηλαδή στον χτυγνιάχ. Μια τρενοβάζεις, τελικά που έμψω ένα τρενίγκο, αύριο αυτό λέξτε που έστεινε από τρενοβάζεις. Όχι, δεν προπονήθηκα, απλώς πήγα παρακολούθησα την προπόνηση, αλλά θέλω την Τρίτη που θα έχουν την επόμενη προπόνηση τα παιδιά, να κάνω κι εγώ κάποια προπόνηση. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις από αυτήν την προπόνηση της ΑΕΛ? Z tego treningu jakie wnioski? No to był trening luźny, gierka tylko na dwie bramki, to nie można o tym nic powiedzieć. Ήταν μια προπόνηση απλώς ελαφρύ, ήταν ένα διπλό σε δύο τέρματα και δεν μπορώ να πω κάποια γνώμη αυτό. Oni skończyli już rozgrywki, trening taki luźny. Τελείωσαν ουσιαστικά υποχρεώσεις και οπωσδήποτε οι προπονήσεις είναι κάπως χαλαρές. Από τις επαφές που είχε έξω στους δρόμους της Λάρισας, ποια ήταν η συμπεριφορά του κόσμου απέναντί του? Σποτκάνιο Λούτσμιν, Βλαρίσια. Σποτκάνιο, κάζεται. Για σε παμίντα μια. Πολύ ευχάριστες ήταν οι επαφές. Φαίνεται ότι ο κόσμος με θυμάται ακόμα. Και ήταν πολύ ευχάριστες οι στιγμές. Να περάσουμε τώρα σε εσάς, κύριε Τσάκο, λίγο. Είναι γνωστό το θέμα ότι πρόκειται να προσληφθείτε στη μεικτή ομάδα της ΕΠΣΛ. Σαν ομοσπονδιακός προπονητής, πού βρίσκεται το θέμα σας? Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι κάποια πρόταση στην ΕΠΟ, μάλλον κάποια υπόδειξη στην ΕΠΟ και οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απάντηση από την ΕΠΟ. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή τίποτα. Υπάρχει προπονητής στην Ένωση, υπάρχουν υποχρεώσεις και αυτή τη στιγμή είναι το καλό για να πάνε οι ομάδες καλά. Αλλά πιστεύω ότι στις ηλικίες αυτές δεν πρέπει να ψάχνουμε μόνο τα αποτελέσματα. Πρέπει να πρώτα απ' όλα αυτά τα παιδιά να μάθουν για ποιο λόγο αγωνίζονται και να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα προωθήσουμε. Γιατί αν σκεφτούμε μόνο τα αποτελέσματα, κάπου μπορούν να χάσουν αυτά τα παιδιά. Να περάσουμε, Νίκο, λίγο ακόμα στον Κάζιο, γιατί πρέπει να κλείσουμε αυτό, είναι φιλοξενούμενος. Τι θα ήθελε να πει για τους Λαρισαίους φιλάθλους και για τους παίχτες της ΑΕΛ σήμερα? Jeszcze raz przyjdzie do ciebie, bo jesteś ty gościem. Mówi, co byś chciał powiedzieć jeszcze o kibicach Larysy i o... No chciałem ich pozdrowić i żeby oglądali takie mecze, jak były przedtem i dużo bramek. Θα ήθελα να τους χαιρετήσω όλους και να βλέπουν τέτοιο ποδόσφαιρο όπως παίζαμε κάποτε και να βλέπουν πολλά γκολ στους αγώνες. Αυτή λοιπόν είναι η ευχή του Καζιμίρ Κμέτσικ να βλέπουν το ποδόσφαιρο της δικιάς του εποχής. Να πούμε όμως ότι σήμερα βγάλαμε είδηση. Ο Καζιμίρ Κμέτσικ έρχεται στη Λάρισα να αγωνιστεί και σαν ποδοσφαιριστής, βλέπει όμως και με καλό μάτι κάποια θέση προπονητική. Αυτό θα το δείξει το μέλλον και φυσικά
Η τελική απόφαση ανήκει στη διοίκηση της Λάρισας. Σας ευχαριστούμε. Να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμα για το Κουμέτσικ. Αύριο θα προπονηθεί με την ΑΕΛ, ενώ το βράδυ θα πρέπει να απαντήσει στους Γερμανούς αν θα θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Σήμερα το απόγευμα πάντως εντάθηκαν κάποιες φήμες που λένε ότι από την ΠΑΕ εξετάζεται η περίπτωση ενός τεχνικού δίδυμου, αν ναυαγήσει η περίπτωση προπονητή, ενός δίδυμου τεχνικού που θα ακούει στο όνομα Καζιμίρ Κουμέτσικ Οράσιο Μοράλες. Άστοχη χαρακτηρίστηκε η ενέργεια της διοίκησης της ΠΑΕ να ζητήσει από την ΕΠΟ κλήρωση και όχι μπαράζ για την ισοβαθμία με τον Όφη. Και αυτό γιατί και να δεχτεί η Ομοσπονδία το λαρισινό αίτημα, μπορούν αργότερα οι ομάδες που έχουν ένομο συμφέρον να προσβάλλουν την απόφαση στο ΑΣΕΑΔ και να μηδενιστεί η ΑΕΛ αλλά και ο Όφη αν δεν αγωνιστούν σε μπαράζ. Άλλωστε, ο ΚΑΠ είναι σαφής και προβλέπει υποβιβασμό των ομάδων στη Β' Εθνική σε αυτή την περίπτωση και βέβαια δεν μπορεί καμία απόφαση της ΕΠΟ που θα ακυρώνει τον μπαράζ να είναι νόμιμη. Αυτή η ευχέρεια δίδεται μόνο στον Υπουργό, αλλά και εδώ υπάρχει κενό νόμου και αρκετά ερωτηματικά. Θα πρέπει λοιπόν η διοίκηση της ΑΕΛ, αντί να ζητάει κλήρωση αντί για μπαράζ, να ζητήσει σύντομη εφαρμογή του ΚΑΠ, σύντομο δηλαδή μπαράζ, ώστε να μην μπλεχτεί η ομάδα σε περιπέτειες.